Γιατί μου φίλοι θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, μια μεγάλη γιορτή κινηματογράφου και πολιτισμού που θα στηθεί για 7η συνεχόμενη χρονιά στο ακριτικό μας Καστελόριζο. Είναι λοιπόν το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου πέρα από τα σύνορα, που τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Αγγελαροπούλου. Θα διεξαχθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, 21 με 28, και θα κάνει για άλλη μια φορά το Καστελόριζό μας σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ με την ιστορία και τον πολιτισμό. Ζητήσαμε λοιπόν σήμερα και χαιρόμαστε γιατί είναι ήδη μαζί μας η κυρία Ειρήνη Σαριόγλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου και γενική γραμματέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορίας και Μελετών. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για άλλη μία φορά, για άλλη μία χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί είστε αρρωγός αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής του πολιτισμού, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά. Ναι, είναι η 7η χρονιά, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Όπως πάντα ξεκινάει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, δηλαδή 21 ξεκινάμε και 28 ολοκληρώνεται. 28 Αυγούστου τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Να πούμε στους θεατές σας ότι φέτος λάβαμε περισσότερες από 800 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 διαφορετικές χώρες. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για όλους εμάς. Η Προκριματική Επιτροπή επέλεξε τις καλύτερες 30 να διαγωνιστούν, να προβληθούν στο Καστελόριζο και να διαγωνιστούν και επίσης έχουμε άλλες 30 στο Πανόραμα. Παράλληλα βέβαια έχουμε πολλές μουσικές παραστάσεις, έχουμε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που παίζει μεταξύ προβολών συνθέσεις του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου. Στην έναρξη θα έχουμε τη σπουδαία η Ρώσα Ία που θα κάνει αφιέρωμα στον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής. Στην έναρξη επίσης του φεστιβάλ έχουμε το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων που έρχεται στο Καστελόριζο με μία έκθεση αφιερωμένη στους Έλληνες της Καθημάς Ανατολής, καθώς οφείλουμε φέτος όλο το φεστιβάλ έχει πάρα πολλά δρόμενα για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Φέτος, ξέρετε, είναι 100 χρόνια από την μικρασιατική τραγωδία. Έχουμε πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις, συναυλίες, όπως σας είπα. Στη λήξη θα έχουμε το Βασίλη Γισδάκη. Μαζί με τους Αργοναύτες θα τιμήσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, καθώς οφείλουμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά του Καστελορίζου. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Έχουμε μαθήματα ιστορίας από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο που διεξάγονται κάθε χρόνο παράλληλα με το φεστιβάλ. Θα έχουμε μαθήματα φωτογραφίας, σεναρίου, κινηματογράφησης για τους μικρούς μας φίλους για να μπορέσουμε να προάγουμε με θέση και στάση ζωής το εμείς του Μακρυγιάννη. Δηλαδή να μην μείνουμε ένα ξένο σώμα ως προς την τοπική κοινωνία. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνουν κοινωνοί του οράματός μας και οι φίλοι μας οι ξένοι που έχουν έρθει για λίγο καιρό να ξαποστάσουν στο νησί και για τους ντόπιους Καστελοριζιούς να μπορέσουμε να γίνουμε μία παρέα, να μάθουμε πράγματα και βεβαίως να περάσουμε όμορφα. Εκλεκτή καλεσμένη ίσως φέτος? Έχουμε πάρα πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους από τα πέρατα της Οικουμένης. Πρώτα-πρώτα να αναφέρω ότι φέτος υπάρχει ένα νέο διαγωνιστικό τμήμα στο φεστιβάλ που θεσμοθετήθηκε με την αρρωγή του ZDF, του μεγαλύτερου δηλαδή δημόσιου τηλεοπτικού καναλιού της Γερμανίας. Είναι το τμήμα Μίκρο. Για ταινίες μικρού μήκους, micro section, για ταινίες μικρού μήκους. Οπότε θα έχουμε τον επικεφαλής του τμήματος ντοκιμαντέρ του ZDF, τον Ζαν Κριστόφ Καρόν. Πέρσι είχε έρθει στο Καστελόριζο ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Κριτικών Κινηματογράφου, ο Κλάους Έντερ. Πρότεινε ο ίδιος, επειδή είδε το ζήλο και το μεράκι των παιδιών που στείνουν αυτό το φεστιβάλ, πρότεινε λοιπόν ο ίδιος να θεσμοθετηθεί και ένα βραβείο Φιπρισί, δηλαδή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου, πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μας.
συνεργαζόμενοι, μάλλον τιμόμενοι φορείς φέτος, θα είναι το Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ. Έρχεται από εκεί εκπρόσωπος καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ευελπιστούμε ότι μετά θα ανταποδώσει αυτή την πρόσκληση και το φεστιβάλ για μία ακόμα χρονιά, μόλις ολοκληρωθεί, θα ταξιδέψει και στη μακρινή Γερμανία και στο Ισραήλ για να προβάλλει τις βραβευμένες ταινίες της 7ης έκδοσης. Τιμόμενο κανάλι είναι το Phoenix, που είναι το παράρτημα ντοκιμαντέρ του γερμανικού ZDF, και τιμόμενο φεστιβάλ είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Κρήτης στα Χανιά, που διεξάγεται λίγα περισσότερα χρόνια από ό,τι εμείς νομίζω. Έχει ένα μεγαλύτερο παρελθόν από το δικό μας και έχουμε καλέσει τους φίλους μας από την Κρήτη να δεχθούν, να συμπαρασταθούν και συμπορευθούν με το πέρα από τα σύνορα. Φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα σε ένα πολύτιμο νησί στο Καστελόριζο και χαιρόμαστε που κάθε χρόνο δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα εκεί. Σωστά, και κάθε χρόνο σωστά, εξελίσσεται με ένα νέο σωστά, τίτλο σωστά. και προσπάθεια. Να προσθέσω ότι θα έχουμε πολλούς συναδέλφους σας από την Αθήνα και από το εξωτερικό. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν δηλώσει να το θέλουν να το παρακολουθήσουν. Φέτος για πρώτη φορά κάνουμε μια συνεργασία με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η τελετή έναρξης και λήξης του φεστιβάλ, 21 και 28 Αυγούστου, θα μεταδοθούν ζωντανά σε απευθείας σύνδεση με το Καστελόριζο. Επίσης, θα έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά συνεργεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό και, όπως πάντα, πολλές ξένες πρεσβείες, με πρώτη αυτήν της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά, του Ισραήλ, θα παραβρεθούν στο νησί και θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ, γιατί υπάρχουν ταινίες από τις δικές τους χώρες που διαγωνίζονται. Το έχουν παρακολουθήσει τα τελευταία 4 χρόνια αρκετές πρεσβείες, αλλά φέτος έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις ξένες αποστολές που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα για να έρθουν 21 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου και να το παρακολουθήσουν. Ξέρετε, η πανδημία έχει δώσει μια μεγάλη λαχτάρα σε όλο τον κόσμο, έτσι, να βρεθεί, να παρακολουθήσει, να μετακινηθεί, να δει αγαπημένα πρόσωπα, φίλους, και καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά η δίψα για όλα αυτά είναι μεγάλη. Και χαιρόμαστε που παντού βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να συμμετέχει. Ναι, εμείς περιμένουμε περισσότερο από 200 καλεσμένους Μάλιστα. να πλαισιώσουν φέτος το φεστιβάλ. Είναι όλοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, είτε είναι σκηνοθέτες, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι συνθέτες. Πρέπει να τονίσω όμως ότι τα προηγούμενα 2 χρόνια ήταν το μοναδικό φεστιβάλ στην Ευρώπη, σίγουρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, που δεν έγινε διαδικτυακά. Εμείς και το 2020... και το 2021, ακριβώς επειδή διεξάγεται τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και σε ανοιχτό χώρο, κατεβήκαμε στο νησί, κατεβήκαμε στο Καστελόριζο και καταφέραμε να διοργανώσουμε αυτή τη γιορτή του πολιτισμού και να χαρούμε και εμείς, αλλά και οι κάτοικοι του Καστελόριζου. Πολύ σωστό. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι περίοδος με πυρετώδεις προετοιμασίες καθημερινά. Όλα να πάνε καλά και περιμένουμε υλικό, ειλικρινά, να το χαρούμε κι εμείς και όλοι οι τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στο Καστελόριζό μας. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια σας.